Καλό μεσημέρι, γεια σας. Να σας ρωτήσουμε λοιπόν, ποιες είναι οι προσδοκίες της Αθήνας για αυτήν την διάσκεψη, τη διάσκεψη του Νότου, όπως την ονόμασαν πολλοί, σε μια προσπάθεια να βρεθεί, ναι, κοινός βηματισμός στα μεγάλα προβλήματα. Ποιες είναι οι προσδοκίες μας? Κοιτάξτε, είναι προσδοκίες ρεαλιστικές ασφαλώς, αλλά σε ένα υψηλό επίπεδο. Αυτό δικαιολογείται κυρίως από την ουσιαστική αναζήτηση η οποία αυτή τη στιγμή τελείται, επισυμβαίνει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεγάλες κρίσεις δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς, έχουν γίνει βήματα και στην οικονομική κρίση έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά ακόμα υποφέρει η Ευρώπη. Και στο προσφυγικό οι απαντήσεις δεν είναι ολοκληρωμένες και κυρίως δεν είναι μακροπρόθεσμες και πρέπει να συζητήσουμε. Και το γεγονός του Brexit αποτέλεσε έναν επιπλέον κλονισμό. Η Ευρώπη λοιπόν αναζητεί ταυτότητα, βηματισμό και σχέδιο για το μέλλον. Αυτό και έχει να κάνει με ένα αντικείμενο πολιτικής που έχει και ιδεολογικό πρόσημο, πιστεύετε, κύριε Ξηδάκη? Για την πολιτική γεωγραφία της σημερινής ημέρας, μέσω των εκπροσώπων εδώ, μέσω των ηγετών των χωρών της Μεσογείου, βλέπουμε ότι υπάρχουν και αντιθέσεις ιδεολογικές, πολιτικές, έτσι, κομματικές. Δεν υπάρχει πολιτική χωρίς ένα ιδεολογικό πρόσημο, μια προσέγγιση με δικό της χαρακτήρα δεν υπάρχει. Ωστόσο υπάρχουν μερικά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα προσεγγίσουμε παραμερίζοντας τις διαφορές και εντοπίζοντας τα κοινά σημεία. Mm-hmm. Σε ζητήματα δηλαδή σταθερότητος, γεωπολιτικής σταθερότητος, ασφάλειας, κοινών λύσεων στο προσφυγικό, το οποίο είναι ένα οικουμενικής τάξεως, ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν οι οργανωμένες κοινωνίες εδώ και δεκαετίες. Εκεί θα πρέπει να παραμερίζουμε τις διαφορές και να εντοπίζουμε στα κοινά χαρακτηριστικά. Ασφαλώς, από εκεί και πέρα, ζητείτε και μία συγγένεια. Είναι ακόμη καλύτερο να υπάρχει. Αλλά σε πρώτη φάση, τα εθνικά συμφέροντα ενός εκάστου κράτους μέλους πρέπει να υπηρετούνται με βάση κάποιες κοινές αξίες και κοινούς κώδικες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα κοινό πλαίσιο. Είναι συνομολογημένες και υποχρεώσεις και τα ωφέλη και οι κανόνες του παιχνιδιού. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο. Αφορά τη Μεσόγειο, έχουμε και περισσότερα κοινά προβλήματα που ζητούν κοινές απαντήσεις. Εγώ θέλω, κύριε Ξηδάκη, να σας ρωτήσω, υπάρχει ένας τρόπος να ασκηθεί, να μην το πω πίεση, να οθήσει ο Νότος την πλευρά του Βορρά, που έχει επίσης τα ίδια προβλήματα, σε άλλη διάσταση όμως, για να προχωρήσει κάπως αλλιώς αυτή η πολιτική πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί αυτό, και να το πω απλά έτσι όπως ο Ευρωπαίος, ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης και όχι μόνο ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει δει όλα αυτά τα χρόνια, έναν Βορρά να ασχολείται με το άνοιγμα των αγορών, έναν Νότο να ζητά την εισρωή κεφαλαίων και την αλληλεγγύη, η οποία να είναι σε μία βάση του συμφέροντος της κάθε χώρας. Κοιτάξτε, ασφαλώς διαχρονικά κάθε κράτος θα κοιτάξει το συμφέρον του. Αλλά εδώ συζητάμε για την συνύπαρξη σε ένα κοινό πολιτικό πλαίσιο που είναι το ενωσιακό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε κάποιες κινήσεις που πρέπει να γίνονται από κοινού. Οι μεγάλες κρίσεις δοκιμάσανε αυτή τη συνοχή και έχουν αναδείξει και κάποιες διαφοροποιήσεις. Δεν θα έλεγα συγκρούσεις, διαφοροποιήσεις. Εκεί λοιπόν πρέπει να βρεθούν κοινά σημεία. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι χώρες της Μεσογείου δεν είναι απλώς κάποιες χώρες που συγκυριακά βρίσκονται. Έχουν μια γεωγραφία η οποία τις οδηγεί να αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. Έχουν ένα πολιτισμικό υπόβαθρο πολλών αιώνων και κάποιες συγγένειες πολιτισμικές. Και ας το πούμε και αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Οι ηγέτες που συναντώνται σήμερα εκπροσωπούν ένα τεράστιο ποσοστό πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάνω από 200 εκατομμύρια. Δεν είναι ένα μικρό μέγεθος και αμεληταίο. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προσδοκίες, δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες παρέμβασης, δεν είναι όλα τα εθνικά συμφέροντα ταυτισμένα. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά σημεία, με προεξάχουν ας πούμε το προσφυγικό. Κοιτάξτε, ο Υπουργός Τζεντιλόνι έκανε χθες μια δήλωση στη Ρόδο, όπου είναι στην συνάντηση των Ευρωπαίων και Αράβων,
που λέει ότι έχουμε μια πρόταση. Η Ελλάδα και η Ιταλία δεν μπορούν να υπομισθούν όλο το βάρος της προσφυγικής κρίσης. Δεν μπορεί να είναι μόνο το γεωγραφικό κριτήριο να σου πούνε ότι ανάλαβε εσύ το βάρος και οι υπόλοιποι εμείς δεν έχουμε σύνορα, δεν μας ενδιαφέρει. Είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται αυτό, κάτι λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί εδώ πολύ σωστά ασφάλως, το αναφέρετε. Απλώς βλέπουμε γίνονται τους Γερμανούς και είδαμε την τελευταία δήλωση του Υπουργού των Εσωτερικών, του κ. Ντεμεζιέρ, ο οποίος έλεγε η συνθήκη του Δουβλίνου και η πρώτη χώρα υποδοχής. Εντάξει, κοιτάξτε, να γυρίζει πίσω πρόσφυγας. Δόθηκε απάντηση από την Ελλάδα και έχουν δοθεί ανάλογες απαντήσεις στο παρελθόν και από άλλες χώρες και έχουμε αυτή την εμπειρία. Υπάρχουν και οι απαιτήσεις της κοινής γνώμης στο εσωτερικό κάθε χώρας που ζητούν κάποιες δηλώσεις καθησυχαστικές ή καμιά φορά επιθετικές. Όλα αυτά είναι σε μια συζήτηση και σε ένα πλαίσιο. Αυτό το οποίο θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσει είναι ότι η Ευρώπη, καθώς δοκιμάζεται στη συνοχή της, στο συνεκτικού της αρμούς από τόσα μεγάλα προβλήματα, θα πρέπει η πολιτική της να είναι πιο ουσιαστική, πιο ρεαλιστική, πιο ευέλικτη και πιο γρήγορη. Δεν μπορεί να αναβάλει τις μεγάλες αποφάσεις. Να ρωτήσω επίσης, κύριε Ξηδάκη, θα έχει συνέχεια το σημερινό φόρουμ, η σημερινή ημέρα αυτή, η διάσκεψη θα έχει συνέχεια. Θα δούμε και άλλες τέτοιες συναντήσεις των ηγετών του Νότου, της Μεσογείου. Θα έχει κάποια μορφή σε επίπεδο πλέον τυπικό η ολοκλήρωση αυτών των εργασιών της σημερινής ημέρας που θα πάνε και στο τραπέζι της Μπρατισλάβας σε λίγες μέρες. Κοίταξε, ας μην βιαζόμαστε. Σε λίγο θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα γίνει ένα κοινό ανακοινωθέν, θα δοθεί το πολιτικό περίγραμμα αυτής της συνάντησης και θα μας τα πούνε οι ίδιοι ηγέτες. Μάλιστα. Εφόσον βρέθηκαν μία φορά στο τραπέζι, γιατί να με βρεθούν και άλλοτε. Και μακάρι να λυθούν τα προβλήματα που τους ενώνουν τους ηγέτες των χωρών μας, για να ξανασυναντηθούν με αφορμή όχι προβλήματα, αλλά κάποια ευτυχή κατάληξη. Μακάρι. Ωστόσο, νομίζω ότι ο στόχος είναι η Μπρατισλάβα, που είναι μια πολύ σημαντική σύνοδος, και νομίζω ότι θα υπάρξει και ένα επόμενο ραντεβού για όλη την Ευρώπη την Άνοιξη, με την αφορμή τα 60 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, μια ιδρυτική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι μέχρι τη Ρώμη θα δούμε πολλές συζητήσεις και επί της ουσίας με αναδιευθετήσεις και με καινούργιες ιδέες και ένα καινούργιο όραμα για μια δημοκρατική ειρηνική Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό που προέχει και για τους ηγέτες και για τους πολίτες και για τους πολιτικούς και για τους δημοσιογράφους και για όσους ασχολούνται με τον δημόσιο βίο, δηλαδή όλους μας, να κάνουμε την δημοκρατία και τους ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης πιο ελκυστικές στους πολίτες. Μακάρι. Η ολιγορία και αυτά είναι αυτά τα οποία οθούν δυστυχώς μεγάλο μέρος των πληθυσμών στην ακροδεξιά φενάκι, στην ακροδεξιά παγίδα και στη διαχείριση φόβου, σε αυτό το εμπόριο του φόβου που διασπείρεται. Κύριε Ξηδάκη, κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω για το άλλο τραπέζι που θα βρεθείτε και πάλι εσείς και έχει ενδιαφέρον να το, έτσι, να το πούμε. Αυτόν τον συνάδελφό σας υπουργών, όπου είναι όμως σε συγκεκριμένη όμως ομάδα τη σοσιαλιστική, ναι, και επειδή είναι συχνές αυτές οι επαφές. Είναι η φιλοδοξία για μια προοδευτική ατζέντα. Ναι. Βεβαίως. Επειδή είναι, λέω, συχνές αυτές οι επαφές με τους σοσιαλδημοκράτες, κύριε Ξηδάκη, δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα μπροστά μας σε επίπεδο έτσι, σχέσεων πιο θερμών. Όχι, είναι σχέσεις αμοιβαίας ειλικρίνειας και ουσίας. Είναι πια, γίνεται αντιληπτό από όλους που προέρχονται από τους προοδευτικούς χώρους, από τους σοσιαλδημοκράτες, τους σοσιαλιστές, τους αριστερούς, ότι πρέπει να απαντήσουμε και στις μεγάλες ιστορικές προκλήσεις, να απαντήσουμε σε αυτή το ρεύμα που φουσκώνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με λόγους εθνοφιλετικού μίσους, ξενοφοβίας, ρατσισμού. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί επί της ουσίας. Και αυτό το οποίο πρέπει να προτείνουμε και έχουμε να προτείνουμε και έχει δουλέψει στο παρελθόν στα 60 χρόνια της Ευρώπης είναι μια Ευρώπη της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Είναι υποχρέωση κάθε προοδευτικού πολίτη στην Ευρώπη να διαμορφώσει μια πιστική ατζέντα και να κάνει την Ευρώπη και τη δημοκρατία ελκυστική στους πολίτες. Ότι φροντίζει για την ευημερία τους, για την ειρήνη,
Δεν πρέπει να φανούν αποξενωμένοι και οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποξενωμένοι από τις λαχτάρες και τις αγωνίες των πολιτών. Και ευχόμαστε όλοι να το δούμε και εμείς έτσι εδώ εν ζωή κάποια στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.